Εφημερίδες της Κυριακής, η Καθημερινή, οι προσδοκίες και οι φόβοι από το αυριανό Eurogroup. Η Αθήνα ελπίζει σε πλήρη δόση και έμεσο κούρεμα. Αγωνιά για Βερολίνο και Δούνο του. Το παρόν. Ποια Ελλάδα θέλουμε, Αντώνη Σαμαρά. Δέσμευση Ομπάμα υπέρ της Ελλάδας. Το βήμα. Η Ελλάδα στο κόκκινο. Θύμα της αριθμολαγνίας Δούνο του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτική λύση ή βουλιάζουμε όλοι μαζί, διαμηνύει ο Στουρνάρας. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Τι ξημερώνει, η Ελλάδα στην ομίχλη. Τι πρόκειται να συμβεί αύριο στο Eurogroup. Έθνος, ο μεγάλος συμβιβασμός. Αμερικανική παρέμβαση στο παραπέντε για τη δόση. Τύπος της Κυριακής, φορολογία. Τι αλλάζει σε ποινές και πρόστιμα. Πρώτο θέμα. Άλλοι 25.000 υπάλληλοι σε εφεδρεία. Οι κρυφές απαιτήσεις της Τρόικας. Real News. Κραυγή αγωνίας από τον αρχηγό. Βαρισίμαντη παρέμβαση του Ναυάρχου Χριστίδη μέσω της Real. Παρασκήνιο. Οι κοργοί της ΕΥΠ έδεσαν επωνύμους. Μακεδονία. Στη Μέγενη, Δούνο του Γερμανίας. Πού έγκυται η διαφορά Ταμείου Βερολίνου. Μέτρο Σπορτ. Λάβα. Ομάδα και λαός του ΠΑΟΚ λιώνουν τον Ολυμπιακό. Σπορτ της Θεσσαλονίκης. Και τώρα η σειρά σας. Μεγάλες στιγμές σήμερα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Goal News. Δήμιος. Η Τούμπα των αποδείξεων. Derby News. Πράσινα και τα Χανιά. Sport Day. Η ΑΕΚ πάτησε για μισή ώρα το Λεβεδιακό, μετά ήρθε η καταστροφή. Η Πράσινη. Ένας για όλους, όλοι για έναν, απόβαση στην Κρήτη. Φως. Ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο δυνατός μας αντίπαλος στην Ελλάδα, λέει ο Ιμπαγάσα. Ώρα το σπορ, μαχαιριά στην καρδιά για την ΑΕΚ. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 8:32 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε στο Υπουργείο Εργασίας, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να δούμε τι ακριβώς θα μας πει ο Παναγιώτης ο Κοκόρης. Φρέσκος, τρεις μήνες είναι στο Υπουργείο. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Γενικέ. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα σε όλους τους καλεσμένους. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Τώρα, καλημέρα. Πώς τα φέρνει η ζωή? Όσοι είναι στις εκπομπές που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, είτε να γίνονται βουλευτές, είτε γενικοί γραμματείς, είτε υπουργοί, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Πώς τα φέρνει η ζωή, θέλω να ξέρω. Φέρετε, κύριε Αυτιά, ναι. Φέρνετε γούρι. Έτσι εξηγείται. Ξέρετε, θα χαιρόμουν διπλά αν σε αυτή τη διαδρομή είχε ο καθένας να προσθέσει ένα λιθαράκι. Έχουμε ερωτήματα πολλά, κύριε Γενικέ. Πάρα πολλά. Σας καλημερίζει και ο κύριος Μητρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Γενικέ. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα. Την κοινή δόκιση θα περπατήσουμε μαζί. Αυτό που θέλει η κοινωνία. Να το ξέρετε. Και ο κύριος Σιμένης είναι μαζί μας. Κύριε Αυτιά. Καλημέρα, ναι. Παναγιώτη. Μισό λεπτό, καλημέρα, γιατί καλημέρα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, Μάγδα, από τον κόσμο. Έτσι. Καλημέρα και από μέρα, κύριε Γενικέ. Είναι καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, από νωρίς το πρωί, έχουν σταλεί πάρα πολλά μηνύματα τόσο για εσάς, το άκουσμα της είδησης ότι θα σας έχουμε κοντά μας, όσο και για τον κύριο Μητρόπουλο. Ρωτούν για το εφάπαξ, κύριε καθηγητέ, πάρα πολλά μηνύματα. Για τις μειώσεις των συντάξεων. Για τις μειώσεις, πάρα πολλά θέματα. Για την διαδοχική μας, ρωτάτε εδώ, για το επικουρικό, για τις συντάξεις ΟΓΑ. Για τους χαμηλούς μισθούς. Πάρα πολλά ερωτήματα. Τα παραδίδω στον κύριο Αυτιά να σας τα θέσει τα ερωτήματα αυτά, κύριε Γενικέ, και στο τέλος μιλάμε και πάλι, γιατί ξέρετε. Δεν σταματάει αυτό το μηχανηματάκι εδώ να έρχονται μηνύματα, κυρίως για εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Κύριε Αυτιά, πριν ξεκινήσουμε, παρακαλώ, να πω κάτι, αν μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ότι ο νόμος ψηφίστηκε στις 12 του μηνός, όπως ξέρει και ο κύριος Μητρόπουλος. Στις 21 του μηνός, το Υπουργείο έβγαλε 18 εγκυκλίους
και έχει περίπου στους 120 με 130 πίνακες. Έτσι. Όπου στους πίνακες αυτούς εξηγούνται με κάθε λεπτομέρεια, με συγκεκριμένα παραδείγματα, όλες εκείνες οι όμοιες περιπτώσεις. Επιπλέον δε υπάρχουν στη διάθεση του κάθε ασφαλισμένου, ναι, τα τηλέφωνα της Ήριδα, είναι ένα κέντρο εξυπηρέτησης που μπορεί ο καθένας να απευθύνεται για συγκεκριμένο ζήτημα για να πάρει και τις ανάλογες απαντήσεις. Γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο, κύριε Γενικέ, και εγώ δεν θα ζητούσα από εσάς, φοροτεχνικό στο επάγγελμα, να μου απαντήσετε για το ασφαλιστικό. Θα ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσα να κάνω. Θα μπορούσα όμως να σας βάλω συγκεκριμένα ερωτήματα για την έως τώρα πορεία σας στο Υπουργείο Εργασίας. Καταρχήν θέλω να θέσω ένα ερώτημα το οποίο έχει άμεση σχέση με τον κόσμο που μας τηλεφωνεί από το πρωί. Και ο κύριος Σοημένης, συνεδέκτης του ερωτήματος, και ο νέος της παρέας, φοιτητής λογιστικής, και η κυρία Κορσάνο και ο κύριος καθηγητής. Θα υπάρξει μέρα που θα ξημερώσει και θα πει το Υπουργείο «Δεν έχω αυτό το μήνα να δώσω συντάξεις»? Πιστεύω ότι αυτή η μέρα δεν θα υπάρξει και γι' αυτό, κύριε Αυτιά, παίρνονται, ναι, αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα είναι σκληρά. Η ανεργία και η ύφεση, το δράμα το οποίο ζούμε όλοι σήμερα, μας οδήγησε σε αδιέξοδα στα ταμεία. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εδώ, να διασφαλίσουμε τις συντάξεις. Και όταν λέμε τα μέτρα είναι σκληρά, ναι, θα έλεγα, κύριε Αυτιά, όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο, τι προτιμάς, το χάος ή τη δυσάρεστη κατάσταση? Θα έλεγα ότι προτιμάμε τη δυσάρεστη κατάσταση. Και μιας εξ αρχής, ναι, θα πω και κάτι άλλο, κύριε Αυτιά. Εμείς εργαζόμαστε από τα 12 μας χρόνια. Αντιλαμβάνουμε, νιώθω, καταλαβαίνω τον κάθε Έλληνα που πονάει. Όλοι οι Έλληνες βασανίζονται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό να ευχηθούμε να κάνουμε εκείνες τις επιλογές, ναι, τις υπεύθυνες επιλογές που θα μας δώσουν ελπίδα και θα ξαναεπαναφέρουν το χαμόγελο στον Έλληνα πολίτη. Ρωτώ το εξής. Εάν δεν σταθούμε, ναι, με σοβαρότητα, αν δεν σταθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, φοβούμε πολύ ότι θα οδηγηθούμε σε χειρότερα αδιέξοδα. Υπάρχει το εξής ερώτημα από τον πολύ κόσμο. Το ερώτημα που θα σας θέσω, το έχω θέσει στον τότε Υπουργό Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπακουσταντίνου. Το έθεσα στον κύριο Λοβέρδο. Το έθεσα στον κύριο Κουτρουμάνη. Το έθεσα σε όλους τους οικονομικούς υπουργούς. Τους ρωτούσα λοιπόν κάθε τρίμηνο, είναι η τελευταία μείωση των συντάξεων? Μάρτυράς μου ο κύριος Μητρόπουλος. Όλοι μου λέγανε είναι η τελευταία. Και σε τρεις μήνες είχαμε νέα μείωση των συντάξεων. Ποιος εγγυάται ότι τα 500 ή 600 ευρώ που παίρνει τώρα ο Έλληνας συνταξιούχος, 800, 1200, γιατί κάθε σύνταξη άνω των 1000 ευρώ είναι τεράστια πλέον, θα τα παίρνει και το επόμενο χρονικό διάστημα? Δεδομένου ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν μείωση εσόδων, κύριε καθηγητά, το ξέρετε καλύτερα, έτσι, από μένα, βεβαίως, λόγω ανεργίας, λόγω μειωμένων μισθών, ανασφάλιστη εργασία, ανασφάλιστη μάλλον, εργασία και χίλια δύο πράγματα. Και μιας που μιλάμε για ανασφάλιστη εργασία, πόσους στείλατε στον εισαγγελέα, πόσους πιάσατε με τις μαϊμούδες συντάξεις και πώς κλείσατε όλες αυτές τις τρύπες, τις ατέλειωτες, οι οποίες δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στο ασφαλιστικό? Κύριε Αυτιά, ελάτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι μαϊμούδες συντάξεις είναι 12.000 και κάτι. Το δεύτερο, το οποίο γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι καθημερινά, ναι, όλο και νέες περιπτώσεις εμφανίζονται αδήλωτης εργασίας. Και όσο περισσότερο προχωρούν οι έλεγχοι, όλο και περισσότερες περιπτώσεις αποδεικνύονται. Του στείλετε στον εισαγγελέα? Πέραν όμως από αυτό, στον εισαγγελέα του στείλετε? Βέβαια, στέλνονται στον εισαγγελέα. Σαφής. Ξέρει όμως ο κύριος Μητρόπουλος, ναι, ότι και το θεσμικό πλαίσιο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δύσκολο, είναι αποτελεσματικό. Τι σημαίνει? Και δεν είναι αποτελεσματικό και είναι δύσκολο. Ναι. Θα σας πω. Υπήρχε και προηγούμενη περίπτωση που ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, έκλεισε επιχείρηση, πήγε στο πρωτοδικείο και το πρωτοδικείο λοιπόν έδωσε αναστολή. Άρα λοιπόν θέλει, αν θέλετε, ναι, και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο τέτοιο, ναι, ώστε να είναι αποτελεσματικό. Και λέω αποτελεσματικό σε επίπεδο θεσμών. Το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Μητρόπουλος. Δεν θέλω να προχωρήσω σε παραπέρα περιπτώσεις. Όμως έστω και η διάταξη η οποία σε ό,τι αφορά τις αχρεώστητες παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, η παράταση της παραγραφής από 10 σε 20 χρόνια δείχνει τη διάθεση της πολιτείας
να πάρει πίσω ότι κάποιοι έχουν εισπράξει Μάλιστα. παράνομα. Τώρα, αυτά θα τα πάρετε... Για να μην επαναλαμβάνουμε τώρα τις περιπτώσεις τυφλότητας και όλες τις άλλες περιπτώσεις για τις οποίες η ελληνική κοινωνία έχει βουήξει. Μισό λεπτό. Γι' αυτό λέω πάντα, πρέπει να πριτανεύει η λογική και η δικαιοσύνη. Αν αυτά τα μέτρα τα παίρνουμε στο πνεύμα της λογικής και του δικαίου, πιστεύω ότι γίνονται κατά ένα μέρος αποδεκτά από την κοινωνία και γι' αυτό τόνισα το θέμα των εγκυκλίων, αφού δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε άλλες επιλογές και μπράβο στους υπαλλήλους που σε 9 μέρες, το λέω και απευθύνομαι στον κύριο Μητρόπουλο που ασχολείται με τα ασφαλιστικά, είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Λυστώ. Να βγουν τόσοι πολλοί εγκύκλοι με 120 με 130 παραδείγματα για να μπορεί να εξυπηρετείται ο Έλληνας ασφαλισμένος. Τώρα, κύριε Μητρόπουλε. Έστω αυτή η μικρή προσπάθεια πρέπει να επιβραβεύεται. Λένε μέσα οι εγκύκλοι. Κατοχυρωμένο δικαίωμα στον ΟΓΑ. Ποιο είναι το κατοχυρωμένο δικαίωμα στον ΟΓΑ? Είναι μόνο τα όρια ηλικίας ή είναι και οι σφορές, κύριε καθηγητά? Γιατί 2 χρόνια αυξάνεται στον ΟΓΑ και 2 χρόνια η ναυτική. Η ναυτική είναι η πιο ισοπεδωμένη από όλη αυτή την εξέλιξη. Να πω ότι όντως με επιμέλεια του κυρίου Γραμματέα επιταχύνθηκε η έκδοση των εγκυκλίων, διότι πολλοί κόσμος, Γιώργο, δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει ψηφιστεί. Μάλιστα. Δυστυχώς στο κοινοβούλιο βλέπω και ακόμη και βουλευτές που ψήφισαν δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι έχουν ψηφίσει. Πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινή γνώμη. Ναι. Ξέρει ο κύριος Κοκόρης τι καλόπιστα, πόσο καλόπιστα αναφέρομαι, διότι θα υποστεί κάθε δίμηνο και ένα σοκ, ένα τράνταγμα η κοινωνία. Τα ενιαία μισθολόγια, τα ειδικά μισθολόγια, η καθήλωση, η νέα ρύθμιση του κατώτατου μισθού. Αυτό που είπε ο αποχωρήσας πρόεδρος των συνταξιούχων, το ότι κανένας δεν θα πάρει από τους συνταξιούχους το δώρο του Πάσχα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και να ενημερωθεί και ακόμη και από τους πολιτικούς που ψήφισαν αυτή τη ρύθμιση, τις ρυθμίσεις, να ενημερωθεί ο κόσμος. Διότι φοβούμαι, κύριε Γενικέ, ότι κάποιες ευπαθείς κατηγορίες, οι ανασφάλιστοι, οι περίληκες, οι κακουχούντες συνταξιούχοι, οι άνεργοί μας, είναι εδώ και ο δυναμικός αυτός νέος που εκθέτει ωραία πράγματα, ο κύριος Θεμιστοκλής, δεν θα αντέξουν τη σκληρότητα των μέτρων. Ακριβώς. Γι' αυτό εσείς κάνατε ένα καλό βήμα, τα εξειδικεύσατε, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να ενημερωθεί η ελληνική κοινωνία τι ακριβώς έχει ψηφιστεί. Σκληρότερα μέτρα δεν έχουν ψηφιστεί σε ευρωπαϊκή πολιτική. Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορώ να ακούω τους πολιτικούς να μου λένε αυξάνονται κατά 2 χρόνια τα όρια ηλικίας όταν έχουμε περιπτώσεις, κύριε Κοκόρη, που έχουμε αύξηση ορίων ηλικίας 12 ολόκληρα χρόνια σε γυναίκες. Θα πείτε είναι ακραία περίπτωση πολιτική. Η ακραία περίπτωση ή λαϊκίζεται. Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα. Όταν ο πολιτικός βρει την αλήθεια απέναντί του, λέει να μην λαϊκίζει ο δημοσιογράφος. Γιώργη, όσοι... Είπα κάτι τέτοιο, ξέρω, κύριε, δεν το είπα για εσάς. Θα σας πω το εξής. Να πω αυτό, κύριε Γενικέ. Θα σας πω το εξής. Κύριε Μητρόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω με 2 κουβέντες το εξής. Πρώτον, άλλο θεμελιωμένο δικαίωμα και άλλο κατοχυρωμένο. Το είπαμε αυτό, το γνωρίζει πολύ καλύτερα ο κύριος Μητρόπουλος. Το εξηγήσαμε. Είπαμε λοιπόν, το θεμελιωμένο δικαίωμα είναι χρόνια ασφάλισης και όριο ηλικία. Μισό λεπτό. Κατοχύρωση είναι ένα συνδυασμό χρόνων και ορίου ηλικία. Θα χάσετε δουλειά τώρα, δεν λες, είναι ακριβώ το ίδιο κατοχύρωση και θεμελίωση. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν το είπατε πιο μπροστά. Δεν ξέρω αν το είπατε πιο μπροστά. Όμως, μισό λεπτό, κύριε Αυτιά. Έλατε. Γιατί δεν σας ακούω και καλά. Έλατε. Μισό λεπτό. Όταν όμως κάνουμε σύγκριση, του σημερινού νόμου Βρούτσι, θα πρέπει να κάνουμε σύγκριση με τον νόμο Λοβέρδου. Για να ξέρουμε ποιες ήταν οι διαφορές, τι θα συνέβαινε από 1η Απρίλη του 2013 και μετά και τι συμβαίνει με το νέο νομοσχέδιο. Μην πάμε και λέμε έρχονται αυτές οι διαφορές και τα επιπλέον χρόνια χωρίς να έχουμε λάβει υπόψη μας τι θα γινόταν το 2013 με ένα νόμο που είχε ψηφιστεί. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Ο πολίτης δεν κάνει διάκριση μεταξύ Λοβέρδου και Βρούτσι, Μητρόπουλου και Σεϊμένη. Ο πολίτης βλέπει ένα ενιαίο κράτος και βλέπει ένα κράτος που το είπε. Με βάση το Σύνταγμα σου κατοχυρώνω τη σύνταξη
αλλά δεν του είπε ποια σύνταξη. Που έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μια στιγμή τον αδικήσουμε. Ήτανε σκληρά και τα υλικά. Κύριε Αυτιά, κύριε Κοκόρη. Εάν δεν παίρνονταν κανένα μέτρο. Κανένα μέτρο. Θα είχαμε αυξήσεις από το 2013-2014 και μετά το 2015 στα όρια ηλικία. Θα είχαμε. Κατά συνέπεια, γιατί λοιπόν σε αυτές τις αυξήσεις που έρχονται με ένα παλαιότερο νόμο, ερχόμαστε να προσθέσουμε και αυτές τις αυξήσεις και να πούμε συνολικά ο νέος νόμος έφερε αυτές τις μεταβολές. Όχι, εν μέρη έφερε τις μεταβολές αυτός ο νόμος. Έχει δίκιο και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ήταν σκληρά τα όρια ηλικίας του νόμου Λοβέρδου. Κάποιες μεταβατικότητες ίσχυαν για τα έτη 13-14. Τι έκανε, και αυτό είναι σκληρή παρέμβαση, πιστεύω δεν θα διαφωνήσει ο κύριος Γενικός. Αυτά το οποίο θα ίσχυε με τον νόμο Λοβέρντου, το σκληρό νόμο, ναι, από 1η-1η-15, το έφερε να ισχύει από 1η-1η-13. Ναι, αλλά εγώ προγραμμάτισα τη ζωή μου με βάση το 15. Έτσι, σωστό. Προγραμμάτισα τη ζωή μου και λέω, το 15 θα γίνει αυτό, το 14 θα γίνει αυτό, και ξαφνικά έρχεται ένας οδοστρωτήρας και με σέρνει στο 13, παθαίνω σοκ. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Κύριε Γενικέ, κύριε Μητρόπουλε, μου επιτρέπετε. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Γενικέ, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό σας, μπορώ εγώ, άνθρωπος ο οποίος περιμένω τη σύνταξή μου, να καθίσω να υπολογίσω ποιος με καταστρέφει περισσότερο? Με κατέστρεψε ο κύριος Κουτρουμάνης, με κατέστρεψε ο κύριος Λοβέρδος, με καταστρέφει τώρα ο υπουργός. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα μπει ο κόσμος στη διαδικασία σύγκρισης. Θα μπει ο κόσμος στη διαδικασία σύγκρισης του ποιος με καταστρέφει περισσότερο και με έχουν ισοπεδώσει, δεν έχω να φάω. Και θα καθίσω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακούστε και ένα άλλο νέο τώρα. Ένα λεπτό. Κύριε Κοκόρη, ένα λεπτό. Ακούστε ένα νέο τώρα. Κύριε Αυτιά, κύριε Αυτιά, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Ελάτε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας διαδικασία. Ελάτε, απαντήστε. Ελάτε, κύριε Κοκόρη. Κύριε Αυτιά, ναι. Μήπως πρέπει, κύριε Αυτιά, να απολογηθούμε 3-4 μήνες που έχουμε στη Γενική Γραμματεία? Παιδιά του λαού είμαστε κι εμείς. Από 12 χρόνια βγήκαμε στο μεροκάματο. Για όλες τις αμαρτίες του πολιτικού συστήματος. Και να πάμε. Μισόλεπτο. Κύριε Γενικέ, έχει δίκιο, ναι. Πριν τοποθετηθώ. Σας νιώθω και σας καταλαβαίνω. Πριν τοποθετηθώ, σας είπα με κάθε σεβασμό στην προσπάθεια που κάνετε. Διότι και έχετε δουλέψει. Και στους 3 μήνες που είστε στην κυβέρνηση. Αλλά και ο κόσμος όμως, κύριε Γενικέ, δεν μπορεί να μπει και να σκεφτεί αυτή τη διαδικασία. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Γι' αυτό προσπαθούμε. Δίπλα μου έχω ένα νέο παιδί. Προσπαθούμε και είπαμε αυτή τη στιγμή ότι το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε και θέλουμε να είμαστε χρηστικοί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο για να απαλύνουμε τον πόνο και τον καημό του κόσμου που βασανίζεται. Έχω είναι γνωστό μου αυτό σε όλους μας. Αλλά από την άλλη, κύριε Αυτιά, μισό λεπτό να ολοκληρώνουμε. Κανείς δεν μπορεί να πλειοδοτεί ή δεν δέχομαι σε καμιά περίπτωση ότι υπάρχουν κάποιοι που πονούν περισσότερο, σωστό, ή πικραίνονται περισσότερο ή νιώθουν και καταλαβαίνουν περισσότερο τον πόνο του κόσμου. Από ποιους? Όταν εμείς που κάθε μέρα μετριόμαστε με την καθημερινότητα δεν το καταλαβαίνουμε, τότε δεν πιστεύω ότι κάποιοι μπορούν να πλειοδοτούν ότι τον καταλαβαίνουν ή τον έχουν καταλάβει. Μάλιστα. Περισσότερο. Να έχουμε και τον κύριο Σεϊμένη και τον Θεμιστοκλή μαζί μας. Προσέξτε, κύριε Κοκόρη, αυτή είναι μια εγκύκλιο στο Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, εγώ θα πάω δίπλα. Ο μάλλον όχι, θα τη δώσω στο Θεμιστοκλή. Είναι η εργασιακή εγκύκλιος. Μπράβο. Αυτή η εργασιακή εγκύκλιος λοιπόν λέει, θα πάρετε επίδομα τριετίας, το διαβάσαμε με την κυρία Τσέκου. Θα πάρετε επίδομα γάμου, θα πάρετε. Πολλά θα πάρετε. Δεν πούμε τι θα πάρουμε. Αλλά στην έκτη σελίδα θα τα πάρω τώρα αυτά. Λέει, Θεμιστοκλή, ότι όταν η ανεργία πέσει στο 10% θα πάρει ο νέος που είναι εδώ δίπλα μου την αύξηση την οποία του οφείλει το κράτος. Δηλαδή, ερώτημα. Ποτέ... Θεμιστοκλή, ο λόγος σε σένα για να μιλήσει μετά και ο κύριος Σεϊμένης. Αρχικά, ναι, να καλημερίσω και εγώ και από κοντά πλέον. Είπατε πριν και κύριε Γραμματέα και όλος μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Επαναπέσουμε στο ρέμα που θα έχουμε και νερό να πιούμε δηλαδή. Αυτή την οτροπία πρέπει να ακολουθήσουμε. Είπατε για νούμερα, για να μας λύσουν απορίες κτλ. Νούμεράκι, κύριε Γενική Γραμματέα, υπάρχει για το πώς να μου κάνει τα 4-10 να μου φτάσουν? 4-10. Το είπε και ο κύριος αυτή νωρίτερα. 410 και πρέπει να ζήσω, λέει. Υπάρχει νούμερο να μου λύσει αυτή την απορία. Είπατε για ύφεση και ανάπτυξη. Θα σας πω το εξής.
Μην τα απλωστεύουμε όλα. Γιατί να μην τα απλωστεύουμε? Είπαμε πολύ πολύ απλά λόγια. Θα σας πω. Είπαμε πολύ πολύ απλά λόγια. Βρήκαμε μία κατάσταση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά δεδομένα. Σεβαστώ. Με αυτά τα πραγματικά δεδομένα που σέβουμε την αγωνία σου. Ναι. Σέβουμε και νιώθω το πώς αυτή τη στιγμή βλέπεις το αύριο με την αβεβαιότητα, με την ανασφάλεια. Αλλά θα ήθελα λοιπόν με όλο το σεβασμό να μου πεις το εξής. Υπάρχουν άλλες προτάσεις που μπορούν να μας βγάλουν από το σημερινό αδιέξοδο? Από μένα περιμένετε προτάσεις. Άλλες προτάσεις, να πιέσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς κρίνουμε ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που καθημερινά δίνει τη μάχη του στο εξωτερικό, ότι αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα. Και σιγά σιγά θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αφού πρώτα φέρουμε την ανάκαμψη. Συγγνώμη, κύριε Κοκόρη, καταρχήν διαπιστώνουμε. Με συγχωρείτε. Διαπιστώνουμε ότι χάνονται θέσεις. Με συγχωρείτε. Καταρχάς είπατε δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Για να, δεν θα πω τώρα, μην αναλύσουμε κιόλας, αλλά ήδη υπάρχει τρύπα με τα λεφτά, έτσι. Θα πάρουμε μέτρα άμεσα. Μα πρώτον αυτό. Πρώτη φορά. Θα τα δούμε αυτά. Πρώτη φορά πρέπει να σας πω και θα ότι τα ο κοινωνικός προϋπολογισμός, το ξέρω κύριος Μητρόπουλος, έχει πλεόνασμα. Ναι, το ξέρω πρώτη κύριος φορά Μητρόπουλος ο κοινωνικός προϋπολογισμός έχει πλεόνασμα 2,48. Αυτό τι σημαίνει? Ότι γίνεται προσπάθεια εξυγίανσης των ασφαλιστικών ταμείων. Εντάξει, αυτό σημαίνει το πλεόνασμα του κοινωνικού προϋπολογισμού. Εντάξει, πάντως λέτε τώρα, θα έρθει, είναι τα τελευταία μέτρα που δεν είναι. Μα ναι, ρε μου, τώρα αυτό το έχουμε ακούσει εδώ και δύο χρόνια τελευταία μέτρα. Φταίω εγώ δεύτερο, από το 95 μέχρι το 99 που έδινανε φάπαξ. Σε αυτό που έδινανε φάπαξ 60% παραπάνω. Φταίω εγώ που άτομα που το ελληνικό δημόσιο. Που το ελληνικό δημόσιο είχε επενδύσει και του έστελνε σε σύνταξη στα 48, στα 49, στα 50. Και βρίσκονται άτομα, ας πει ο κύριος Μητρόπουλος, με 12 χρόνια εργασίας, εγώ φταίω. Φυσικά και ο άλλος περιμένει 35 χρόνια στην οικοδομή και στο μαντέρι για να πάρει σύνταξη. Άρα συμφωνούμε. Εγώ θα απολογηθώ για όλα αυτά τα ανομήματα και τις τρευλώσεις. Δεν είπα να απολογηθείτε για αυτά, κύριε Κοκόρη. Δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Άρα Θεμιστοκλή, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα κράτος που να είναι δίκαιο, να δίνει μισθό και στο νέο, όχι τα 410 ευρώ, κύριε Μητρόπουλε, να δίνει σύνταξη στον εργαζόμενο και να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που διαχειρίζεται τον πολιτικό τα πράγματα να μπορεί να δίνει λύσεις σε μεγάλα προβλήματα. Κύριε Κοκόρη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Κάποιος μου τηλεφωνεί και μου λέει ότι δουλεύουν και τα δυο παιδιά του Γενικού ή το ένα παιδί είναι άνεργο. Κάποιος με ρωτάει. Ο ένας δούλευε από τους δυο, τώρα τελευταία κάπου επιχειρεί Μάλιστα. να εργαστεί Μάλιστα. και είναι σε μια δοκιμαστική Μάλιστα. περίοδο στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κύριε Κοκόρη, κρατώ αυτό που είπατε. Ότι δεν θα βρεθεί ποτέ ο Έλληνας συνταξιούχος να μην έχει τη σύνταξή του. Έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κύριε Σεϊμένη, ο συνάδελφός σας. Να του πω. Καλή σας ημέρα. Ωραία, λεφτά δεν υπάρχουν, υπάρχουν ανομήματα, υπάρχουν πραγματικά δεδομένα, όπως είπες προηγουμένως. Είμαστε σίγουροι ότι δεν γίνεται σπατάλες στο δημόσιο τομέα? Το ελέγχετε αυτό, όχι στα Υπουργείο Εργασίας, είναι σαν κυβέρνηση. Προχθές άκουσα ότι πήρε μια υπάλληλο στη Βουλή 250.000 να φύγει. Μαθαίνω ένα συνάδελφος δικό σου έφυγε από το Υπουργείο και πήγε στην τράπεζα και παίρνει 12.000 το μήνα. Αυτά είναι σπατάλες. Αυτά πρέπει να δοθούν από, εδώ, από την εδώ μεριά. Δεν δίνονται. Κύριε πρέπει Σεϊμένη, και από εκεί να δουλέψει η κυβέρνηση. Κύριε Σεϊμένη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μονόδρομος είναι ο περιορισμός της σπατάλης, μονόδρομος είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, μονόδρομος είναι η πάταξη της αδήλωτης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής. Μονόδρομος είναι οι μόνες πηγές από τις οποίες με τα σημερινά δεδομένα μπορούμε να αντλήσουμε έσοδα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε προοπτική. Μάλιστα, είστε σαφείς. Ευχαριστώ, κύριε Γενικέ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Όπως είδατε,
Είναι... Στα ασφαλιστικά είναι εδώ ο ειδικός, έτσι. Όχι, στα φορολογικά ναι. Εκεί. Υπάρχουν και ειδικότητες. Και... Ναι. Ο κύριος Κοκόρης είναι εφαρμοστής ναι. Πολιτικής. Καλώς επέμεινε ο κύριος Θεμιστοκλής. Δεν είναι ο σχεδιαστής. Μέτρα θα λαμβάνονται κάθε έτος. Και για μισθούς και για συντάξεις. Το λέει η ρήτρα Γιώργου του αρνητικού ισοδυνάμου. Αυτό που λέμε αναπλήρωση. Συνεπώς θα λαμβάνονται, οι συντάξεις όλο θα πέφτουν, οι μισθοί όλο θα πέφτουν, όσο ακολουθιέται αυτή η πολιτική. Μάλιστα. Και να μην εγκαλούμε ούτε τους νέους, ούτε τους πολιτικούς, ούτε τους κοινωνικούς εκεί επικριτές, διότι τα προβλήματα είναι μεγάλα και αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Σεημένη που ήταν εδώ σήμερα. Και εσάς που ήσασταν εδώ. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και ελάτε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα αμέσως μετά στην ενότητα 9 με 10. Οι εφημερίδες της Κυριακής, η Καθημερινή. Οι προσδοκίες και οι φόβοι από το αυριανό Eurogroup. Η Αθήνα ελπίζει σε πλήρη δόση και έμεσο κούρεμα. Αγωνιά για Βερολίνο και Δούνο του. Το παρόν. Ποια Ελλάδα θέλουμε, Αντώνη Σαμαρά. Δέσμευση Ομπάμα υπέρ της Ελλάδας. Το βήμα. Η Ελλάδα στο κόκκινο. Θύμα της αριθμολαγνίας Δούνο του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτική λύση ή βουλιάζουμε όλοι μαζί, διαμηνύει ο Στουρνάρας. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Τι ξημερώνει η Ελλάδα στην ομίχλη. Τι πρόκειται να συμβεί αύριο στο Eurogroup. Έθνος. Ο μεγάλος συμβιβασμός. Αμερικανική παρέμβαση στο παραπέντε για τη δόση. Τύπος της Κυριακής. Φορολογία. Τι αλλάζει σε ποινές και πρόστιμα. Πρώτο θέμα. Άλλοι 25.000 υπάλληλοι σε εφεδρεία. Οι κρυφές απαιτήσεις της Τρόικας. Real News. Κραυγή αγωνίας από τον αρχηγό. Βαρισίμαντη παρέμβαση του Ναυάρχου Χριστίδη μέσω της Real. Παρασκήνιο. Οι κοργοί της ΕΥΠ έδεσαν επωνύμους. Μακεδονία. Στη Μέγενη, Δούνο του Γερμανίας. Πού έγκυται η διαφορά Ταμείου Βερολίνου. Μέτρο Σπορτ. Λάβα. Ομάδα και λαός του ΠΑΟΚ λιώνουν τον Ολυμπιακό. Σπορτ της Θεσσαλονίκης. Και τώρα η σειρά σας. Μεγάλες στιγμές σήμερα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Goal News. Δήμιος. Η Τούμπα των αποδείξεων. Derby News. Πράσινα και τα Χανιά. Sport Day. Η ΑΕΚ πάτησε για μισή ώρα το Λεβεδιακό, μετά ήρθε η καταστροφή. Η Πράσινη. Ένας για όλους, όλοι για έναν, απόβαση στην Κρήτη. Φως. Ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο δυνατός μας αντίπαλος στην Ελλάδα, λέει ο Ιμπαγάσα. Ώρα των σπορ. Μαχαιριά στην καρδιά για την ΑΕΚ. Ελάτε να δούμε όλες τις εξελίξεις και όλα τα γεγονότα, φίλες και φίλοι, να δούμε πού πάμε. Πού πάμε με μέτρα, πού πάμε με την απόφαση του Eurogroup, η οποία δεν ελήφθη ακόμη. Τι θα κάνει η Ελλάδα αύριο. Καλημερίζω τον Αργύρη Δοντινόπουλο από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Δοντινόπουλε. Γεια σας. Καλημερίζω τον κύριο Στρατούλη. Καλημέρα, κύριε Στρατούλη. Γεια και χαρά. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Όλα καλά. Τον κύριο Καπερνάρο από πλευράς Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα δούμε τα πώς και τα γιατί. Παραμένει ο φοιτητής μαζί μας για να δούμε όλο αυτό το περίγραμμα των εξελίξεων. Με ρωτάτε για τα δάνεια, φίλες και φίλοι. Και είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η στιγμή, γιατί όλη η Ελλάδα είναι δανεισμένη. Το ξέρετε, έτσι δεν είναι? Και σε αυτό το σχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, θα πρέπει να βάλετε πλάτη για να στηριχθεί ο κόσμος.
Κύριε Τινόπουλε, κύριε Καπερνάρο και κύριε Στρατούλη. Για τις ρυθμίσεις χρεών. Ακριβώς. Σιγά, την ανακούφιση. Ρύθμιση χρεών είναι αυτό το πράγμα. Ρύθμιση υπέρ των τραπεζών είναι αυτό το πράγμα, κύριε Αυτιά. Εσείς θα τα χαρίσατε όλα, κύριε Στρατούλη. Εσείς θα τα χαρίσατε όλα. Εδώ λέτε. Μα μισό λεπτό, τι εσείς μιλάτε. Μόνο σας τον πήρατε τον λόγο. Ναι, αλλά σας λένε Στρατούλη. Με ρώτησε, κύριε Αυτιά. Αν δεν τον εσείς λέτε να τα χαρίσετε όλα, να διαγράψετε το χρέος μονομερό, λέτε. Εσείς λέτε να διαγράψετε και μονομερό το χρέος. Κύριε Στρατούλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι τίποτα αυτή η ιστορία. Είναι για 4 χρόνια δίνει κάποιες διευκολύνσεις, τις οποίες φορτώνονται ως επιβαρύνσεις για όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Λύση θα ήταν να διαγραφούν τα χρέη όσων είναι κατά πτώρια της στόχιας τα τελευταία χρόνια του Μνημονίου. Και δεύτερο, να διαγραφούν στους υπόλοιπους κατά το ποσοστό. Κατά το ποσοστό που μειώθηκαν τα εισοδήματά τους τα 3 τελευταία χρόνια. Να μην υπερβαίνει η δόση τους η ετήσια το 30%, αλλά το επιπλέον από το 30% να διαγράφεται. Μάλιστα. Όχι όπως τώρα που λέει μέχρι 30%, αλλά το υπόλοιπο λοιπόν θα το πληρώσεις σε άλλα 4 χρόνια. Δώστε μας τα ερωτήματά σας, θα απαντήσουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, ακούστε, ναι, τι λοιπόν να σας επιτρέψει. Ακούστε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο πάλι. Ακούστε, κύριε Στρατούλη. Όχι εσείς προσωπικά, ενώ η κυβέρνηση. Κύριε Στρατούλη και κύριε Αυτιά, από τις 7 η ώρα το πρωί. Ακούω εδώ πέρα τον ΣΥΡΙΖΑ διαστόματος του κυρίου Μητρόπουλου. Τώρα είμαι εγώ. Μισό λεπτό. Να λέει χωρίς να προτείνει. Α, είναι ως καθηγητής. Μετά αλλάζει μανδύα, γίνεται βουλευτής όταν θέλει. Καθηγητής. Εν πάση περιπτώσει, από τις 7 μέχρι τις 8.30. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Δεν συμβαίνει μόνο αυτό με εσάς με τον Μητρόπουλο. Συμβαίνει παντού. Δεν συμβαίνει μόνο με εσάς. Σα ίσα. Και εγώ Τινόπουλο βλέπω καθημερινά. Με εσάς συμβαίνει λιγότερο. Θέλω λοιπόν να σας πω από τις 7 μέχρι τις 8.30. Θα σας πω γιατί το λέω. Ακούγαμε τον Μητρόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που μετά βγάζει το μανδύα του βουλευτή και βάζει το μανδύα του καθηγητή. Ωραίο αυτό. Το δυσυπόστατος. Τη μία είναι καθηγητής, την άλλη είναι βουλευτής. Ακούγαμε ό,τι λοιπόν, και να κάνετε μπροστά σας θα μας βρίσκετε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αλλάζετε πρόσωπα συνέχεια. Είτε σαν καθηγητές, είτε σαν βουλευτές, είτε σαν συνδικαλιστές. Ο Μητρόπουλος το πρωί από τις 7 μέχρι τις 8.30 προπαγάνδιζε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ως καθηγητής. Απαντήστε για τα δάνεια. Από τον Μητρόπουλο όμως, τον καθηγητή βουλευτή, που είναι άλλοτε καθηγητής και άλλοτε βουλευτής, αλλάζει τα κουστούμια. Από τον Μητρόπουλο όμως δεν άκουσα καμία λύση. Από την αριστερά του Χαβιαριού, που εκπροσωπεί επάξια ο Μητρόπουλος, δεν ακούσαμε καμία λύση. Τώρα έχουμε την αριστερά του συνδικαλισμού, τον κύριο Στρατούλη. Ο κύριος Στρατούλης δεν προτείνει πάλι καμία λύση. Προτείνουν να τα διαγράψουμε όλα, μπαταξίδες, να μην πληρώνουμε τίποτα. Και αυτή είναι η νοοτροπία σας, κύριε Στρατούλη. Κύριε Καπερνάρο. Αυτό λέτε και στους Ευρωπαίους. Αυτά που προτείνουμε είναι η λύση. Τα άλλα που προτείνετε εσείς είναι η λύση να χαϊδέψετε τους τραπεζίτες. Λοιπόν, για αυτούς σας νοιάζει. Τσάμπα μάγκες είστε. Όχι για τον ελληνικό λαό. Τσάμπα μάγκες είστε. Όλα για τις τράπεζες. Λοιπόν, ο Σαμαράς και η κυβέρνηση δίνουν τον αγώνα στην Ευρώπη. Ποιον αγώνα. Και εσείς, ο ένας είναι στην Ισπανία. Με την αριστερά. Με την αριστερά. Μπάλες μαζεύει. Να το πείτε. Να το πείτε. Μπάλες. Ο Τσίπρας που είναι στην Ισπανία είναι καλεσμένος της ενιαίας αριστεράς της Ισπανίας, που είναι υπέρ της απόσχεσης της Καταλωνίας και εκπροσωπεί το 6,9%. Έτσι, η μισή λοιπόν είστε στην Ισπανία. Η άλλη μισή είστε εδώ πέρα στην Ελλάδα με τον Τατσόπουλο και λέτε αν πήγε με τις μισές Αθηναίες ή με τις άλλες μισές και κάνετε κριτική επιπαντός επιστητού. Αυτά τα λέτε εσείς, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σοβαρευτείτε. Μισό λεπτό. Σοβαρευτείτε, είπε ότι ο Σαμαράς διαπραγματεύεται. Σοβαρευτείτε, είδατε, κύριε Αυτιά, εσείς καμία διαπραγμάτευση. Και διαβάστε, εγώ σας προτείνω. Του Μπόξ είδα την πατρίδα μας να την έχουν κάνει. Κύριε Στρατούλη, Κλωτσοσκούφι έκανε την Ελλάδα ο Σαμαράς και η κυβέρνησή του. Σας προτείνω να διαβάσετε σήμερα. Μεταξύ Νουτού και Γερμανία. Σας προτείνω να διαβάσετε σήμερα την Καθημερινή. Και εγώ σας προτείνω την Αυγή να διαβάσετε. Το κύριο άρθρο της Καθημερινής, που είναι μια ανεξάρτητη εφημερίδα που μιλάει για εθνική συνεννόηση. Πάρτε το χαμπάρι ακόμα και τώρα, έστω την ίστατη ώρα, ελάτε σε μια εθνική συνεννόηση για την πατρίδα. Για την καταστροφή. Καταλάβατε. Την οποία οδηγείτε την πατρίδα. Λοιπόν, σοβαρευτείτε. Που γίνεται. Και αφήστε τους Ισπανούς και την Καταλωνία και τις αποσχιστικές τάσεις. Γελάτε. Λοιπόν, γελάτε. Και το 6,9%. Με τα ψέματα παντελά κάνετε πολιτική. Λοιπόν, σοβαρευτείτε. Με τα ψέματα σοβαρευτείτε. Πάμε στον κύριο Καπερνάρο. Πάμε στον κύριο Καπερνάρο. Στο αρχικό του σχέδιο. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Και νομίζω ότι τα ξέρετε και οι δυο σας, γιατί εκλέγεστε στη δύσβατη Β' Αθηνών. Ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα και περιμένει μία λύση για το θέμα του δανείου, του μισθού, του φόρου και της σύνταξης, που θα είναι καθοριστικό, κύριε Καπερνάρο. Λοιπόν, θα βάλετε πλάτη εσείς στο θέμα του νομοσχεδίου για τα δάνεια, ώστε να ελαφρυνθεί ο κόσμος, κύριε Καπερνάρο? Έχουμε πει ήδη, έχουμε προτείνει. Ναι.
ότι δεν είναι δυνατόν με αυτή τη συνταγή να έρθει ίαση στην ήδη βαρύνουσα ασθένεια που έχουν οι άνθρωποι αυτοί μετά και την καταστροφή που τους έκαναν. Μάλιστα. Σε όποια κατάσταση κι αν είναι, που εσείς την λέτε γλαφυρότατα στο έγκριτο περιοδικό Επίκαιρα. Και διαβάζω, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2013 θα έχουμε 1.750.000 ανέργους, ενώ ήδη οι φτωχοί είναι πάνω από 3 εκατομμύρια και 300.000 και πλέον επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο. Σκέπτεστε αυτοί οι άνθρωποι με τα λουκέτα, αυτοί οι άνθρωποι με την πρώτη κατοικία που έχουν μπει σε ένα βαθύ πηγάδι με τα δάνεια, που κανείς δεν κουρεύει τα επιτόκια, κανείς δεν αφαιρεί ένα ποσό από αυτούς τους ανθρώπους. Τι θα γίνει εάν συνεχιστεί αυτή η διασυνταγή με μία επιμήκυνση μόνο 2, 3, 4 ετών που λένε. Είναι βαθύτατο το θέμα και πρέπει όλοι να το δούμε, χωρίς φωνές, χωρίς κράτειες. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι λάθος. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Καπερνάρος, είπε κάτι πολύ σωστό. Που υπάρχει το δίκιο, ότι ξεκίνησε η προσπάθεια ρύθμισης των δανείων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε πριν δύο μήνες, όχι πρέπει να το πω. Πάμε στην ειδικό, μισό λεπτό. Γιατί έχει σημασία αυτό που είπε. Μισό λεπτό, κύριε Στρατούλη. Πάμε. Ποιους αφορά η ρύθμιση. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεχτήκαμε δεκάδες ερωτήματα από οικογένειες που έχουν δάνειο. Τώρα λοιπόν θα δείτε όλες τις απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα και θα ξεκινήσουμε ένα-ένα. Ποιος αφορά η ρύθμιση. Ποιος αφορά η ρύθμιση. Όπως είπαμε και προηγουμένως λοιπόν, μιλάμε για στεγαστικά και ενυπόθηκα κατανοητικά. Τι θα πει ενυπόθηκα, τα δάνεια στα οποία υπάρχει προσημείωση υποθήκη στο ακίνητό μας και αφορά σε φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, ιδιωτικούς υπάλληλους, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, ανέργους και ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Πάμε στη δεύτερη. Δεύτερη ερώτηση. Τι ρυθμίζει. Για να δούμε λοιπόν τι ρυθμίζει. Είπαμε στεγαστικά και ενυπόθηκα καταναλωτικά. Ακριβώς. Όλη αυτή την εξέλιξη και η για δόση. Για μια περίοδο 4 ετών, ναι. Που όμως να πούμε ότι δεν διαγράφεται χρέος, απλά τα 4 χρόνια προστίθενται στο δάνειό μας. Άρα δεν υπάρχει κάποια διαγραφή. Είναι μια ασπιρίνη, σαν να λέμε, σε έναν άνθρωπο που έχει βαριά νόσο. Ποιοι οι δικαιούχοι. Για να δούμε τους δικαιούχους. Γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μισθωτοί, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, δηλαδή δελτίο παροχής υπηρεσιών, και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Το οποίο έχει μειωθεί από το 2010 κατά 35%, να το πούμε και αυτό. Οικογενειακό εισόδημα 25.000, μειωμένο κατά 35%. Ακριβώς. Από το 10 μέχρι σήμερα. Οι πληστηριασμοί, μέχρι πότε. Οι πληστηριασμοί είπαν ότι θα ανασταλούν μέχρι το τέλος του 2013. Ένα χρόνο ακόμα παράταση. Ακριβώς. Αναγκαίο. Αλλά τώρα. Οι κατασχέσεις δεν αναστέλλονται, μόνο οι πληστηριασμοί αναστέλλονται. Αυτό είναι και για να προχωρήσω σε ρύθμιση δεν χρειάζεται το 100% των τραπεζών, το 51% αυτό είναι για τον νόμο Κατσέλη. Ο δικαστικός συμβιβασμός για να επιτευχθεί δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν όλοι μαζί, αλλά μόνο το 51% των τραπεζών. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι το γενικό περίγραμμα, φίλες και φίλοι, του θέματος των δανείων. Με τον Τηρεσία τι γίνεται. Εννοείται κάποιες έτσι μια ευελιξία, ναι. Στον Τηρεσία, διότι όποιος είχε μια κάλυπτη επιταγή κάτι αμέσως έμπαινε στο μαύρο Δευτέρι, έτσι. Ακριβώς. Τώρα με κάποια άλλα κριτήρια να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία, τέτοιες είμαι υποσχέσεις. Άνεργος. Για όσο χρονικό διάστημα είμαι άνεργος, μου καλύπτει τη δόση ή πληρώνω μια χαμηλή δόση. Σε αυτή τη ρύθμιση είπανε όχι. Αν πάει τώρα κάποιος στον νόμο Κατσέλη, ναι. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές βάσει της πρόταση του Υπουργείου. Δηλαδή, από την κατάθεση της αίτησης μέχρι να γίνει το δικαστήριο, ναι. Που γίνεται πολλές φορές 5, 6 και 7 χρόνια μετά, να καταβάλλεται μια χαμηλή δόση από το δανειολήπτη. Αυτό λοιπόν. Το 40 ευρώ, μάλιστα. Το 50 ευρώ, αύριο μια το πρωί. Δόση. Αύριο το πρωί μπορώ να πάω στο δικαστήριο και να πω. Κύριε, θέλω ρύθμιση να του δανείου μου. Να το πούμε αυτό, να το φωνάξουμε. Ο νόμος Κατσέλη δεν έχει καταργηθεί. Μην μπλεχτεί ο κόσμος. Ο νόμος Κατσέλη υπάρχει, μπορεί ο καθένας να πάει στο ειρηνοδικείο και είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει διαγραφή χρέους. Γιατί με αυτή τη ρύθμιση δεν υπάρχει διαγραφή χρέους. Ακριβώς. Για την ένταξη στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τι ακριβώς χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, το είπαμε και πιο πριν αυτό. Το πρώτο στάδιο πριν πάμε στο δικαστήριο να γίνει εξοδικαστικό συμβασμό. Τώρα προσπαθώ να το διευκολύνουν και σου λέει. Βοηθήστε μας λίγο, γιατί ακούγεστε. Ναι, και πρέπει να. Ακόμα και αν συμφωνήσουν, λέει, η μισή των τραπεζών, ναι. Οι μισές των τραπεζών, μπορεί να γίνει εξοδικαστικό συμβασμό. Να πω όμως ότι μέχρι τώρα από την εμπειρία βλέπουμε ότι οι τράπεζες είναι ανένδοτες. Δεν μάλιστα. Συμφωνούν. Λοιπόν, δεν σας ευχαριστώ. Και κάτι τελευταίο να ρωτήσουμε, Γιώργο, για τις πιστωτικές κάρτες. Α, τι γίνεται με τις κάρτες. Χιλιάδες οικογένειες έχουν πιστωτική κάρτα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τι εξέλιξη έχουν. Κάρτες συνήθως δεν έχουν πράγματι ασφάλεια, δεν υπάρχει δηλαδή υποθήκη, άρα δεν εμπίπτουν σε αυτή τη ρύθμιση. Άρα όποιος έχει πιστωτική κάρτα, μόνο στο ειρηνοδικείο μπορεί να δει μια λύση και να βρει διαγραφή χρέους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάμε γρήγορα να δούμε. Εγώ για τη φιλοξενία. Τι ακριβώς έχουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις, φίλες και φίλοι, αναφορικά με το Eurogroup, την οικονομία και ούτω καθεξής. Θέλω το εξής.
Θέλω το εξής. Θα έχουμε κι άλλα μέτρα. Τι μαθαίνετε για το Eurogroup, κύριε Αντινόπουλε? Οι πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση κρατάει χαμηλούς τόνους και περιμένει τη Δευτέρα να έχουμε τι? Να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Η δόση σταθεροποιεί το πολιτικό σκηνικό, λέει η Καθημερινή, εξελίξεις αν συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή, κρατάει και μία πισινή, όπως λέμε, μην τυχόν και συμβεί το αντίθετο. Και εγώ ρωτάω τώρα, ρωτάω ως πολίτης και ρωτάω τον καλό μου συνάδελφο από τον Αντένα χρόνια, που πήγε στο Κόσοβο και έπαιξε τη ζωή του κοροναγράμματα, που πολλοί δεν το ξέρουνε, μας βάλανε και πήραμε μέτρα. Μας βάλανε και αυξήθηκαν οι φόροι, μειώθηκαν οι μισθοί. Έγινε ό,τι έγινε. Και τώρα μας λένε, δεν μας δίνουν τη δόση. Τώρα βρήκε το Διεθνές Νομισματικό Τομείο να πει «Βάζω τους όρους και θυμάμαι το χρέος κλπ. κλπ». Φτιάξτε το, φανταστείτε, αλλά δώστε τη δόση σε μια χώρα που έχει πρόβλημα. Ναι, κύριε Αντινόπουλε, ελάτε. Φανταστείτε, κύριε Αυτιά, ναι, με αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται τώρα στην Ευρώπη, ναι, με αυτή τη μεγάλη μάχη που δίδεται, ναι, φανταστείτε η Βουλή των Ελλήνων όταν μας κατηγορούσαν για τα μέτρα τα οποία ψηφίσαμε, ναι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να πείσει ακόμα και τους υπαλλήλους της Βουλής να μην έρθουν στη συνεδρίαση για να μην περάσουν, λέγανε, τα μέτρα. Όταν γινόταν όλα αυτά τα οποία γινόταν, φανταστείτε λοιπόν να είχε συμβεί αυτό και να μην είχαμε πάρει τα μέτρα αυτά, να μην είχαν ψηφιστεί. Τι θα λέγαμε σήμερα στην Ευρώπη? Ξέρετε πόσο μεγάλο επίτευγμα είναι, κύριε Αυτιά, να λένε τώρα όλοι, ο διεθνής τύπος, το λέω επειδή είστε κι εσείς έγκριτος δημοσιογράφος, να λένε όλοι τώρα ότι η Ελλάδα είναι εντάξει και η Μέρκελ δεν είναι εντάξει? Κύριε Στρατούλη, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Και μία κουβέντα. Και μία κουβέντα, και μία κουβέντα ακόμα θα σας πω. Ακούστε. Επειδή άκουγα και το πρωί τον καθηγητή, βουλευτή, δεν ξέρω και τι άλλο είναι, τον κύριο Μητρόπουλο. Εσείς δημοσιογράφος είστε. Ναι, τότε φωνάξτε με και εμένα το πρωί να είμαι μόνος μου εδώ πέρα και να κάνω ανάλυση. Να σας λέω για όλα τα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, το προσπερνά αυτό, σας λέω, δεν συμβαίνει μόνο στη δική σας εκπομπή. Ο κύριος Μητρόπουλος περιφέρεται παντού και το πέσει επιστήμονας. Και πάλι καλά που έχει εσένα εδώ πέρα. Μισό δεν λεπτό. Το παίζει επιστήμονα. Αυτό είναι επιστήμονας, καθηγητής πανεπιστημίου. Πάμε παρακάτω, κύριε. Είναι και βουλευτής. Πάμε παρακάτω. Είναι και βουλευτής. Και είναι και εκλεγμένος, μάλιστα, με μεγάλη πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, πάμε όταν παρακάτω. Βγαίνει να κάνει και προτάσεις. Πάμε παρακάτω, κύριε Αντινόπουλε. Εμείς τον καλέσαμε. Έτσι, με την ιδιότητα του καθηγητή. Δεν θα απολογηθώ. Και δεν τοποθετήθηκε ως βουλευτής. 100 ιδιότητες, μάγδα μου. Και δεν συμβαίνει μόνο με εσάς. Δεν συμβαίνει μόνο με εσάς. Δεν θα δώσουμε παρατήρηση για τον καλεσμένο. Κύριε Αντινόπουλε, κύριε Αντινόπουλε, ο Θεός έδωσε κάποια προσόντα στους ανθρώπους. Καπερνάρος είναι δικηγόρος. Μπορεί να πάει και ως νομικός, μπορεί να πάει και ως βουλευτής. Φωνάζεται τον Καπερνάρο να φυμώνει. Πολλές φορές. Ο Στρατούλης. Πράγματι. Και σας ευχαριστώ γιατί είστε από τους λίγους. Πράγματι πολλές φορές. Τελειώνω και σας λέω. Εμένα ρώτησε ο κύριος Αυτιάς και τελειώνετε εσείς. Πάμε, κύριε Αντινόπουλε. Σας λέω λοιπόν, επειδή άκουσα πάρα πολλά και από την αριστερά του Χαβιαριού, δια του κύριου Μητρόπουλου, ακούω τώρα και από την αριστερά του συνδικαλισμού, δια του κύριου Στρατούλη. Ακούστε, οι πρώτοι που ξέρουμε πόσο σκληρά και πόσο επώδυνα είναι αυτά τα μέτρα είμαστε εμείς. Αλλά δεν έχουμε ακούσει καμία άλλη λύση. Πάρτε το χαμπάρι ότι η πατρίδα βρίσκεται λοιπόν σε κίνδυνο. Κύριε Είδατε Στρατούλη, τι γίνεται στην Ευρώπη. Φανταστείτε, μία εικόνα σας δίνω μόνον εγώ. Αν αντί να ήταν ο Σαμαράς τώρα στις Βρυξέλλες, ναι, αν ήταν ο Τσίπρας. Με συγχωρείτε, με 2,5 μονάδες. Τι θα γινόταν? Με 2,5 μονάδες. Ή ο Καμένος, τι θα γινόταν? Λοιπόν, εντάξει, αφήστε ο κύριος Καμένος. Τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο εφικτό. Εγώ σας λέω το κάτι. Το 4 γίνει 24. Μπορεί το 8 και το 6 να γίνει 26. Εντάξει, δεν θέλω να και το 26 να γίνει 4. Μπορώ, όλα γίνονται. Όλα στην πολιτική. Αλλά εγώ σας λέω λοιπόν, μια που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, φανταστείτε, αντί να είχε πάει στην Καταλωνία ο κύριος Τσίπρας να υποστηρίζει το αποσχιστικό κίνημα της Καταλωνίας. Διότι ψηφίζουν σήμερα στην Καταλωνία. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Και βγάζουν σπυράκια οι Ευρωπαίοι όταν ακούν για αποσχιστικά κινήματα. Αντί λοιπόν να πάει εκεί, βεβαίως με έξοδα του ελληνικού λαού, και να χειροκροτεί τους Ισπανούς που θέλουν να αποσχιστούν από την Ισπανία στην Μπαρτσελώνα. Εντάξει. Αντί λοιπόν να είχε πάει εκεί, να είχε πάει στις Βρυξέλλες. Και να ήταν με τη Μέρκελ και με τον Ολάντ. Γιατί αυτοί είναι στις Βρυξέλλες, έτσι. Αυτοί είναι. Λοιπόν, να πήγαινε, να δούμε πού θα προσγειωνόταν. Θα προσγειωνόταν στις Βρυξέλλες, θα τον προσγειώναν πουθενά αλλού. Κύριε Στρατούλη. Και όχι μόνο τη Μέρκελ δεν θα βλέπε, κανένα αντιδήμαρχο
Κανέναν αντιδήμαρχο του Βεργίου θα βλέπετε. Θα την πάρουμε τη δόση Δευτέρα. Λοιπόν, περίμενε, πριν από τη δόση, γιατί ακούστηκαν πράγματα. Καταρχή, το να λέγεται ο κύριος Μητρόπουλος. Μην πάμε τώρα. Όχι, όχι, μισό. Δεν μπορώ να για όνομα το Θεό τώρα. Μισό στρατολί. Κάνουμε χρόνο, αλλά είναι ουσία. Δεν επιτρέπουμε εμείς λοιπόν στην εκπομπή μας. Η αριστερά του συνδικαλισμού να υποστηρίξει τώρα την αριστερά του Χαβιάνη. Κύριε Στρατολί, το θέμα του ελληνικού λαού. Και θέλουμε τη σεβαστή και εσείς. Το θέμα του ελληνικού λαού συμφωνεί και ο κύριος Καπερνάρος. Δευτέρα, γιατί σα καλέσαμε. Αυτό είναι. Δεν ξέρω γιατί με καλέσατε, αλλά δεν μπορώ να κάνω κουβέντε με κουτσομπολιό. Εγώ κάνω κουτσομπολιό για την παράθεση. Κουτσομπολιό, παρακαλώ, θα με αφήσετε να μιλήσω. Είναι ντροπή να αποκαλούμε τον σύντροφό μου, τον βουλευτή αριστερά του Χαβιαριού, όταν έκανε φυλακή στη δικτατορία αγωνιζόμενος για τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, όταν άλλοι διάβαζαν. Δεύτερο, για τον κύριο Τσίπρα. Σε όλους τους εργαζόμενους που υπερασπίστηκε κανέναν εργαζόμενο χωρίς λεφτά. Υπερασπίστηκε χωρίς λεφτά. Θα κάνετε το ελληνικό. Δεν θα με προκρούσε να το λύσετε. Δεύτερο. Για πηγαίνετε ρωτήστε αυτούς που πηγαίνουν στο γραφείο του το δικηγόρο. Να πάμε στο, να πάμε στο θέμα μας. Σας παρακαλώ. Να πάμε στο θέμα μας. Σε ποιες επιθέσεις δεν απαντάω. Ό,τι έχετε να το πείτε μπροστά του να σας απαντήσει. Ας ήταν εδώ. Κύριε Ντινόπουλε, δεν θα με προβοκάρετε να μην μιλήσω. Δεύτερο. Κύριε Στρατούλη, πάμε στη δόση. Σας παρακαλώ, πριν τη δόση, ακούστηκαν φοβερά πράγματα. Ότι ο Τσίπρας πάει στην Καταλωνία για αποσχιστικές τάσεις να στηρίξει μέσοδα του ελληνικού λαού. Τι είναι αυτά που λέτε. Αυτό δεν έγινε. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Θα μου το διασφαλίσετε, κύριε Τσίπρα. Ελάτε. Λοιπόν, ακούστε. Ο κύριο Τσίπρας καταρχήν πήγε με έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Για να στηρίξει προεκλογικά. Έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει αυτά που λέτε, κύριε Στρατούλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καμιά επιχείρηση. Όπως η Νέα Δημοκρατία, όπως η Εξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, δεν παίρνουμε λεφτά του ελληνικού λαού τα κόμματα. Δεν γίνεται, να πάω να φύγω, άμα είναι έτσι. Κύριε Τινόπουλε, δεν σας διακόπτω. Δεύτερο, ο κύριο Τσίπρας πήγε να στηρίξει το κόμμα της αριστεράς, εκεί τον αντίστοιχο ΣΥΡΙΖΑ, που ακριβώς είναι αντίθετος με τις αποσχιστικές τάσεις στην Καταλωνία και λέει για Ενωμένη Ισπανία. Τέλος, τώρα, για τα τρία που είπατε. Πάμε για τα δικά μας. Κοιτάξτε, πάμε για τα δικά μας. Πάμε για τα δικά μας. Λοιπόν, το πρώτο. Μας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό. Ναι. Αν μπορέσω να μιλήσω, μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό ο Σαμαράς στους βουλευτές του και στον ελληνικό λαό να ψηφίσουν το πακέτο των βάρβαρων μέτρων περικοπών για να πάρουμε τη δόση στις 12 Νοέμβρη. Δόση δεν πήρε η χώρα. Δεύτερο, και εσείς χαίρεστε! Και εσείς χαίρεστε, κύριε Ντινόπουλε. Αφήστε να ολοκληρώσει. Αφήστε να ολοκληρώσει, κύριε Ντινόπουλε. Και εσείς χαίρεστε. Δεύτερο. Που δεν πήραμε τα λεφτά, χαίρεστε. Μα δεν χαίρεται, αυτό είναι το θέμα. Το πανηγυρίζουνε, κύριε Αυτιά. Κύριε Ντινόπουλε, δεν το βλέπω εγώ να πανηγυρίζω. Μπορείτε να σταματήσετε. Δεν γίνεται να μιλήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεύτερο. Εξαπάτησαν δεύτερη φορά τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι μας φτάνουν τα λεφτά, τα διαθέσιμα, τα ταμιακά μέχρι 16 Νοέμβρη. Με το έκανε... ρώτα τον Αυτιά. Μα δεν ρωτάω εσάς, εγώ μιλάω. Λοιπόν, έφτασε το 16 Νοέμβρη, ταμιακά διαθέσιμα έχουμε γιατί βγήκαν έντοκα γρεμμάτια του δημοσίου και σωστά μπαίνουμε Δεκέμβρη και πάλι λεφτά. Ενώ λέγαν από τον Ιούλιο ότι δεν θα έχουμε λεφτά. Αν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτο και τελευταίο. Κοιτάξτε, είναι ντροπή. Είναι ξεφτύλα. Γιατί η χώρα έχει μετατραπεί με κυβέρνηση Σαμαρά σε αποικία. Γίνεται μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ Ευρώπης, δηλαδή Γερμανίας και Δουνουτού, δηλαδή Αμερικανών, για το αν είναι βιώσιμο το χρέος και η Ελλάδα δεν έχει άποψη. Αυτό είναι, κύριε Αυτιά. Τι θα έκανε. Μισό λεπτό, κύριε Αυτιά. Τι θα έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ξέρετε. Εγώ με τον Αλέξη τον Τσίπρα έχω μια φιλία ετών. Και είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Τι θα έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας σήμερα, αν είχε ψηφίσει τόσα μέτρα και του λέγανε οι Ευρωπαίοι, κάτσε. Η Μέρκελ και η Λαγκάρτ. Το ακριβώς αντίθετο από ό,τι έκανε ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, ενώ ο κύριος Σαμαράς γίνεται μια μεγάλη αντιπαράθεση γεωπολιτικού χαρακτήρα, αν της Ελλάδας είναι βιώσιμο το χρέος ή όχι, ή αν πρέπει να κουρευτεί. Και ο Σαμαράς φωνή έχει και φωνή δεν βγάνει να πει την άποψη της χώρας. Να πει δηλαδή ότι αυτό το χρέος, το δημόσιο όπου έχει η χώρα, δεν μπορεί ο λαός μας να το αποπληρώσει. Ακόμα και σκλάβο να το πουλήσουν. Ο κύριος Τσίπρας που είπατε, αυτό που θα έλεγε είναι ότι το χρέος της χώρας πρέπει στο μεγαλύτερο μέρος να διαγραφεί. Αλλιώς ούτε. Αλλιώς δεν υπάρχει χώρα. Αλλιώς δεν υπάρχει χώρα. Και αν του λέγανε δεν θα έλεγε κανείς όχι, κοιτάξτε. Αν δεν θα έλεγε προεξοφλείτε και θα έλεγε ξένοι. Ακούστε με να δείτε. Αυτό που μπορούσε να γίνει ήταν ένα πολιτικό σοκ εκεί.
Να πας δηλαδή, ναι. Να πας ακυρώνοντας τα μνημόνια, αυτά τα μνημόνια της ντροπής και να θέσεις το θέμα Δευτέρα, ότι πρέπει να διαγραφεί μεγάλο μέρος του δημοσιοφρέου. Όχι μόνο της Ελλάδας και των χωρών του Νότου. Μάλιστα. Δεν θα πούνε όχι, κύριε Δημόπουλε. Γιατί αν πούνε όχι, θα διαλυθεί η Ευρώπη. Γιατί αν πούνε όχι και καταρρεύσει η χώρα, θα πληρώσουν 17,2 τρισεκατομμύρια η παγκόσμια οικονομία. Θέλετε να διαλύσετε την Ισπανία και την Ευρώπη. Γι' αυτό δεν μπορούν να πούνε όχι. Για διαλύσεις μιλάτε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ισπανία, διαλύστε και την Ευρώπη. Πρέπει να μου διασφαλίσετε να μιλάω. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μιλάω. Ένα νέο άνθρωπο που βρίσκεται εδώ κοντά μας στο πάνελ. Πριν πάμε στον κύριο Θεμιστοκλή, θα πάμε στον κύριο Καπερνάρο. Κύριε Καπερνάρο, η δόση δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη. Η έγκυρη καθημερινή αναφέρει σήμερα και πολλές εφημερίδες ότι υπάρχει μία σχετική τεχνική δυσκολία. Γιατί βγαίνουν οι άλλες χώρες και λένε εμείς το επιτόκιο της Ελλάδος δεν θα το πληρώσουμε. Επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για να τελειώσει αυτή η εξέλιξη, ενώ μπορούσε μήνες πριν να πει ελάτε να δούμε και το χρέος. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει αυτά που έπρεπε και με το παραπάνω. Έχουν μειωθεί οι μισθοί, έχουν ισοπεδωθεί οι συντάξεις, δεν μπορεί άλλο. Και παρακαλάει τώρα η Ελλάδα πότε η Ευρώπη θα δώσει αυτά που η Ελλάδα τώρα τα δικαιούται και δεν μπορεί κανείς να βγάλει άχνα στην Ευρώπη και να πει: ξέρετε τι, αφήστε που μας την είχαν στημένοι. Ο Μοσχοβισί, ο Γάλλος υπουργός, είπε όλη την αλήθεια. Και είναι όλοι μαζί μας. Είπε: σας την έχουνε στημένη. Θέλω να σας ακούσω, κύριε Καπερνάρο. Καταρχήν, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να σχολιάσω κάτι που είπε ο κ. Τινόπλος προηγουμένως, που λέει: όπως ακριβώς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως η Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε καθόλου όπως εμείς, ναι. Όπως η Νέα Δημοκρατία, και στέλνω αντί καλημέρα στον κύριο Προβόπουλο, που αυτή την εβδομάδα θα, ναι. συνασχοληθούμε με ένα θέμα. Ναι. Στέλνω καλημέρα στον κύριο Προβόπουλο, λέγοντάς του, ρωτώντας τον, τι θα γίνει με τα 220 εκατομμύρια που χρουστάνε στις τράπεζες η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα τα χρεωθεί ο κύριος Προβόπουλος αυτά, οι φίλοι του, οι τραπεζίτες, ή θα τα χρεώσουν και αυτά και στον ελληνικό λαό. Δάνειο, πάμε στον ελληνικό λαό τώρα. Πάμε στον Έλληνα. Πάμε στον Έλληνα. Τι μαθαίνετε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Τι μαθαίνετε. Μη λοιπόν καταφέρεστε εναντίον των δανείων των κομμάτων. Όχι, όταν το δικό σας το μαζί της δεν καταφέραμε τον δανείο. Δεν χρωστάει. Καταφέρουμε εναντίον κάποιων οι οποίοι διασπάτησαν το ελληνικό χρήμα, όπως το κόμμα σας, που χρωστάτε μαζί με τους άλλους 220 εκατομμύρια. Είσαι εσένα, κύριε Καπερνάρο. Όταν διασπαθήσαμε το δημόσιο χρήμα που λέτε, κύριε Καπερνάρο. Ποτέ δεν ήμουνα. Ήσασταν και ήσασταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο θέμα αυτό. Τι άλλο θέμα. Ακούστε, μην ουρλιάζετε. Μισό λεπτό, κύριε Καπερνάρο. Μην ουρλιάζετε και μην παραγγελίζετε. Λέτε για τη Νέα Δημοκρατία ότι διασπάθησε το δημόσιο χρήμα. Όταν το διασπάθησε η Νέα Δημοκρατία το δημόσιο χρήμα. Να αφήσουμε τον κύριο Καπερνάρο. Ήσασταν υποψήφιος βουλευτής της. Τέρμα, τελεία. Απαντώ. Απαντήστε. Από το παραλήρημά σας, σας λέω δεν έχετε γνώση, διότι δεν υπήρξα ποτέ εγώ οργανωμένος στη Νέα Δημοκρατία. Αφού ήταν υποψήφιος βουλευτής, τι σημασία έχει. Τι σημασία. Συνεργάστηκα για 30 μέρες. Αυτό δεν ανήκω. Εσείς ανήκετε. Εσείς είστε και σας χαρακτηρίζει και σας αξίζει να είστε εκεί. Γι' αυτό είστε εκεί. Εσείς ήσασταν υποψήφιος βουλευτής και δεν βγήκατε. Άρα λοιπόν πώς καταφέρεστε να διώξετε. Κύριε Καπερνάρο. Τώρα, μια και το είπατε και το έχετε ξαναπεί αυτό, σας λέω ότι τώρα που κατέβηκα συνειδητά, έχω πάρει υπερδιπλάσιους ψήφους από εσάς. Από εσάς που είστε επαγγελματία. Και εγώ δεν είμαι επαγγελματία. Και συγχαρητήρια. Και σας συνέστησα προσωπικά. Εσείς είστε επαγγελματία δικηγόρο. Πάμε παρακάτω. Εσείς είστε επαγγελματία δικηγόρο. Κύριε Τινόπουλε. Καλά κάνετε. Κύριε Τινόπουλε. Μισό λεπτό. Καταφέρεστε να διώξετε τη Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Το δημόσιο χρήμα. Και ήσασταν υποψήφιο βουλευτή τη. Και δεν το λέγατε. Κύριε Τινόπουλε. Ένας συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μπει στα λογιστικά ενός κόμματος. Πρώτον, δεν μπορεί να πάει στον αρχηγό και να του πει πόσο χρωστάς. Ο κύριος Καπερνάρος και να μας λέει μισό. Ότι διασπάθησε η Νέα μισό. Δημοκρατία τότε το δημόσιο χρήμα μισό. Και να είναι υποψήφιος βουλευτής. Και κάτι άλλο. Κύριε Καπερνάρο, ένα λεπτό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν χρωστούν ούτε ένα ευρώ στον έτσι, ελληνικό έτσι λαό σε δάνεια. Είναι ένα από τα κόμματα που ζητήσανε δάνειο εξυπηρέτησης. Ζητήσανε κύριε δάνειο. Καπερνάρο, ζητήσανε πάμε όμως. Στο διατάφτα. Δεν καταφέρονται εναντίον των δανείων. Δάνειο ζητάμε και τώρα, αλλά με εξασφαλίσεις της τράπεζας, με υποθήκες. Τι θα έκανε ο Πάνος ο Καμένος με υποθήκες σήμερα. Με υποθήκες όχι με απατεωνιές, όχι με ρεζιλίκια. Πάμε λοιπόν, τι θα έκανε ο Πάνος ο Καμένος αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε τι θα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή ζητάμε. Να μας δώσουν. Ενώ έχουμε δώσει τα πάντα, ναι. έχουμε δώσει γη και είδωρ, ναι. έχουμε δώσει ταπεινότητα,
Έχουμε δώσει υποτέλεια, έχουμε δώσει ψήφο σε ένα άρθρο μόνον, χωρίς να το διαβάσει κανείς. Αναφέρομαι σε αυτούς που το ψήφισαν, διότι το έδωσαν το πρωί σε 9 η ώρα και το βράδυ ψήφισαν 900-800 τόσες σελίδες. Ενώ δώσαμε τα πάντα, καθόμαστε περιδεείς, υποτελείς και υποταγμένοι ως ενδοτική χρόνια και δεδομένη, να πάρουμε μια δανειακή υποχρέωση που έπρεπε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και οι περί αυτών το Κογλίφι να μας το δώσουν από τον Ιούνιο. Και από τον Ιούνιο κοροϊδεύουν αυτούς και αυτοί κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, διότι πήγαμε σε εκλογές του Ιουνίου και έλεγαν ότι θα πάρουμε τη δόση και αν δεν είμαστε στο ευρώ δεν θα πάρουμε τη δόση, άρα δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις τον Ιούλιο. Μάλιστα. Και πληρώθηκαν από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα από το φόρο του Έλληνα πολίτη. Κοροϊδεύαν συνέχεια τον κόσμο, τον κοροϊδεύουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κύριε Κύριε. Είστε σαφείς. Λέμε λοιπόν ότι θα πάμε και θα πούμε, κύριοι, σας δώσαμε τα πάντα, είστε υποχρεωμένοι από τις συμβάσεις να δώσετε τα χρήματα τώρα. Κύριε Καπερνάρε, επειδή μιλάτε για αδικίες και τόση ώρα μιλάμε για το πόσο χρωστούν τα κόμματα στις τράπεζες, έχουμε ανθρώπους στους οποίους χρωστάει τελικά το κράτος. Και είναι οι ομολογιούχοι, ήταν τόσο αδικημένοι. Ήταν οι οικονομίες τους, είναι συγκλονιστικό. Παλικάρι μου, ένα λεπτό να εξηγήσω στο νέο το παιδί που είναι εδώ. Ένα λεπτό σας παρακαλώ, νομικά. Κάνεις οικονομικά. Άνθρωποι που μαζέψανε λεφτά ήταν στη Γερμανία, ναυτικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, βάλαν το εφάπαξ, βάλαν τα λεφτά τους, σε μια νύχτα. Έρχεται το κράτος, προσέχω τα λόγια μου πολύ, έρχεται το κράτος και τους λέει, σας τα παίρνω. Πάμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους, πάμε οι οποίοι λένε, βοηθήστε μας βρε παιδιά, οικονομίες μας ήτανε, ενώ τα νησιά Κέιμαν, και αυτό είναι το πιο φοβερό, πληρώθηκαν κανονικά το κρατικό ομόλογο. Αυτοί οι άνθρωποι πιστέψανε, κύριε Καπερνάρο, κύριε Στρατούλη, Αργύρη Ριντινόπουλε. Και το ξέρεις γιατί έχεις κάνει μεροκάματο. Να τους δώσουμε το λόγο. Συγγνώμη, πάμε να τους δούμε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό, δεν θα ξαμιλήσω προκειμένου να μιλήσει ο νέος. Σας παρακαλώ πολύ, θα λάβετε υπόψη ότι δεν είναι απαράδεκτο. Εδώ είναι θύματα ποινικών αδικημάτων. Μάλιστα. Πάμε στους αδικήματα στην πλάτη αυτών των ανθρώπων. Πάμε στον κόσμο. Έλα, Μιχάλη, καλημέρα. Δίνω αμέσως το λόγο. Καλή σας ημέρα στους ομολογιούχους, οι οποίοι πραγματικά από εκείνη τη βραδιά που τους κόπηκαν τα ομόλογα έχουν βρεθεί στο κενό οι άνθρωποι, χωρίς να λαμβάνουν από κανέναν μία απόφαση, από κανέναν μία απάντηση για το τι μελιγενέστε. Εκ δεξιών μου ο κύριος Παπαγεωργίου, εξ αριστερών ο κύριος Ντόκος. Κύριε Παπαγεωργίου, τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε? Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω στην προηγούμενη κουβέντα ότι δεν μας δίνουν οι Ευρωπαίοι τη δόση. Οι πολιτικοί μας πήρανε ανέμους και τώρα θερίζουν θύελλες. Αφού εξανέμισαν την εμπιστοσύνη του κόσμου, των Ελλήνων, των πολιτών αυτής της χώρας και βγάλανε όλοι τα χρήματά τους έξω και επιβραβεύθηκαν βέβαια γι' αυτό, γιατί εμάς που εμπιστευτήκαμε τη χώρα μας δίμευσαν τις αποταμιεύσεις, τώρα έρχονται και παρακαλάνε αυτούς τους οποίους εμπιστεύτηκαν. Τους παρακαλάνε να τους δώσουν δόσεις. Πάμε και στον άλλο κύριο. Σαφείς. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε, ναι. Πάμε και στον άλλο κύριο. Είχατε πάλι μια ζωή στα ομόλογα. Έτσι. Τώρα βρεθήκατε χωρίς αποταμιεύσεις, χωρίς μέλλον στην ουσία. Πώς το βλέπετε όλα καλημέρα. Αυτό, που το αυτό καλημέρα, κύριε Φτιά. Καλημέρα. Αυτό εμάς... Καλημέρα. Αυτό εμάς μας κατέστρεψε. Εμείς αποταμιεύσαμε για να έχουμε σε μια δύσκολη στιγμή. Έτσι. Και αυτές, τώρα, αυτές οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες στιγμές. Γιατί μερικοί δεν έχουν δουλειά. Εγώ, παραδείγματος χάρη, κάποτε έβγαζα 1000 ευρώ και τώρα δεν βγάζω ούτε 500. Οπότε τα λεφτά αυτά που μου κλέψανε πρέπει να μου τα δώσουν πίσω. Γιατί δεν μας κάναν κούρεμα που λένε αυτοί. Μας τα κλέψανε, μας τα βουτήξανε. Και θέλω να συμπληρώσω και ένα άλλο. Ναι. Όπως βρήκανε λεφτά για τα νησιά Κέιμαν και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πληρώσανε, παρόλο που τα πήρανε κοψοχρονιάς, να μας πληρώσουν και εμάς. Όχι να μας πληρώσουν μάλλον, να μας δώσουν τα λεφτά μας πίσω. Μάλιστα, είναι... Και όπως κάνανε και ένα άλλο. Μην ξεχνάτε, συγγνώμη, τις τραπέζες που πτώχευσαν Αχαϊκή, Λαμίας, Λέσβου και πρώτο Μπανκ. Ναι, καλύπτηκαν. Πώς βρήκανε λεφτά? Είστε σαφείς. Απλώς τους εκβιάζαν οι τραπεζίτες. Είστε σαφείς. Όσο λοιπόν. Προσεχείς αυτό. Λοιπόν. Τους εκβιάζανε γι' αυτό. Λοιπόν. Θέλουν εκβιασμούς. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, γιατί με κυνηγάει ο χρόνος σήμερα. Είναι απίστευτο, ναι. Έχουν δίκιο, βέβαια. Όλοι συμφωνούμε. Όλοι συμφωνούμε. Ήταν οικονομίες τους. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και ο λόγος στο Θεμιστοκλή. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο σε ό,τι αφορά την απόφαση της Ευρώπης
Είναι φάουλ οι Ευρωπαίοι, έτσι. Και η κυρία Λαγκάρτ, θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί περίμενε τώρα για να πει για το χρέος, όταν ψήφιζε μια ολόκληρη βουλή, ένας ελληνικός λαός, σε ένα άρθρο, σε μια μέρα, σε ένα βράδυ. Όλα αυτά τα μέτρα, τα 72 μέτρα, και όταν έχω το Γάλλο Υπουργό Οικονομικών να λέει στους Έλληνες, σας την έχει στημένη στη γωνιά, καταλαβαίνετε λοιπόν, επισήμως πια, το ξέρει όλη η Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό το νέο παιδί, που λέει πώς θα ζήσω με τα 410 ευρώ. Το Βασίλη το θα μισθοποιήσει. Έλα Βασίλη. Η μεγαλύτερη ερώτηση, η καλύτερη και η μέχρι τώρα μια ερώτηση που δεν πήρε ποτέ απάντηση. Ναι. Κακά τα ψέματα. Τώρα από εκεί και πέρα ακούμε. Να ακούμε και τον κύριο Στρατούλη, ρε παιδιά, γιατί τον... Ναι, έλα, έλα μόνοι μου. 4-10 δεν βγαίνουν, ό,τι και να γίνει. Θα έχουμε και άλλα μέτρα. Πώς δεν βγαίνουν τα 4-10, εξήγησε γιατί δεν βγαίνουν τα 4-10. Δεν έχω το χαρτάκι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Άμα βάλουμε. Πολύ κοντά στον κύριο Στρατούλη, σε βλέπω, Βασιλάκη. Αυτά τα παράπονα στον κύριο Αυτιά και στην κυρία Τσέκου. Δεν φταίω εγώ τώρα. Κάτσε να πάω εγώ κοντά του, περίμενε. Σε βλέπω. Κάτσε να πάω εγώ. Αγόρι μου, έλα εδώ. Στη θέση του. Έλα εδώ, έλα εδώ, αγόρι μου. Εξήγησε, περίμενε. Κάτσε, κάτσε. Μισό. Και όχι καλά τα λέει, πολύ καλά τα λέει. Πες μου, αγόρι μου. Συγγνώμη, πριν γίνει αυτό, πού να συμφωνούσαμε και στο διάλειμμα, δηλαδή, να μην είχαμε διαφωνία με τον κύριο Στρατούλη. Πες μου, με 410 τι αγοράζεις, αγόρι μου. Τι πληρώνεις. Δεν μένει για να αγοράσεις. Δεν μένεις. Αφού μας έχουν βάλει τα χέρια στις τσέπες. Είπε και η Μάγδα πριν και το είπα. Δεν προλαβαίνουμε να τα βάλουμε στην τσέπη. 200 το ενίκιο. Ναι. Όπως είπα και. Στο γνωστό βιντεάκι. Βεβαίως. Και τα λοιπά. Με το ελάχιστο νούμερο, άμα τα βάλουμε κάτω, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Έτσι. Απλά δεν βγαίνουν. Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, έξι στο λαδόξιδο. Τώρα τι να το κάνω εγώ. Άμα πήγε ο Σαμαράς στις Βρυξέλλες και τους είπε μα και μου και ο Στουρνάρας, τι να το κάνω κι άμα πήγε και ο Τσίπρας στην Ισπανία για στην να διασπάσει την Καταλωνία. Εγώ με την Ισπανία, τη μόνη παρτίδα που έχω, ότι μ' αρέσει η Μπαρτσελόνα. Ο Μέση. Δηλαδή κανένα άλλο καημό αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε την κυρία Στρατούλη, μπορεί να διαφωνεί. Μισό λεπτάκι. Δηλώνεις και εσείς στην Ελλάδα και διαβούλωσαν να κύριοι Ισπανίοι ενάντια στις ίδιες πολιτικές. Κυρία Στρατούλη, μην το χαλάτε. Πες τα γόρια μου. Μας έχουν φάει από τότε που μπήκαμε στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Για τους διορισμούς στο κράτος που τους διορίζανε για να έχουν την ψήφο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ποιος δεν τα ξέρει? Ή μεταβολές ενδιαφερονικές που δεν γίνανε. Εμένα περίμενε τηλεόραση για να πούμε για τους διορισμούς. Τον ΑΣΕΠ τον είχαμε καλά. Τον ΑΣΕΠ τον είχαμε κάνει πανηγυράκι. Τρία πουλάκια κάθονταν στο κίτσο στο κεφάλι. Δεν το συζητάμε. Τον έχουμε ακυρώσει ΑΣΕΠ. Διορισμοί. Και να μου απαντήσει όποιο θέλει από εδώ πέρα. Δήμος Αθήνας, ΟΝΑ. 70 πώς είναι το μαζί τα φάγαμε. Άλλο και αυτό πανηγυράκι. Μαζί τα φάγαμε. Βεβαίως μαζί. Μαζί μαζευτήκατε και τα φάγατε. Μαζί μαζευτήκατε και τα φάγατε. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τα παιδιά στο Σύνταγμα του Ομολογιούχου, γιατί κλείνουν σιγά-σιγά. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Παπακαλτζή. Ναι. Ένα λεπτό. Τέλειο. Μιχάλη Τεζάρη, μία καλημέρα στους φίλους μας. Ευχαριστούμε τα παιδιά για τη σημερινή τους παρουσία. Δεν το αφήνουμε το θέμα. Τους ευχαριστούμε και να ευχαριστήσουμε πολύ και τον συνάδελφο που είναι. Είμαστε δίπλα σας και κοντά στους ομολογιούχους που έχουν χάσει τα χρήματά τους. Ευχαριστούμε και θα τα πούμε και το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε εδώ με τους ομολογιούχους. Λοιπόν, πάμε στο ιατρικό γρήγορα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαχατζή που ήταν εδώ σήμερα. Ακριβώς, κοντά μας. Να εκφράσει την άλλη πλευρά και την άλλη άποψη που τώρα. Να τον δούμε για Δευτέρα τον κύριο Παπαχατζή. Τον κύριο Καπερνάρο, τον κύριο Αργύρη Τινόπουλο και τον κύριο Στρατούλη, καλώς να δεχθείτε. Ήρθε ο Τσίπρας. Ναι. Εδώ είναι. Επέστρεψε. Και να πούμε ότι στην Ισπανία δεν ήταν μόνο για να μιλήσει για την Καταλωνία. Η Ισπανία είναι σε παρόμοια κατάσταση κοινωνικά με εμάς. Εκατομμύρια είναι στους δρόμους και αμφισβητούν τις μνημονιακές πληγές. Και δίνουμε μαζί στην Ισπανία για πρώτη φορά. Και δίνουμε μαζί για να ακυρώσουμε τα μνημόνια στην Ευρώπη. Ας ευχηθούμε ότι αύριο θα τελειώσει το μαρτύριο αυτό. Η πιο μεγάλη αδικία που συντελείται αυτή την ώρα είναι ένας ολόκληρος λαός, αγαπητή κυρία Μέρκελ, κύριε Σόιμπλε και κύριε Λαγκάρτ, να περιμένει αυτή τη δόση και να μην καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη χώρα. Οι θυσίες των Ελλήνων δεν θα πάνε χαμένες. Και στην Ευρώπη. Κύριε Παπαχατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας δούμε και εσάς το Σαββατοκύριακο. Μία ερώτηση για τον κύριο Τινόπουλο, επειδή δείχνει ιατρικό. Το άλλο Σάββατο, κύριε Παπαχατζή. Το άλλο Σάββατο. Πάμε. Καλή σας ημέρα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα ευρήματα μιας έρευνας που πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Οι προεκτάσεις τους είναι βαθιά κοινωνικές. Είναι ευρήματα που μας αφορούν ως κοινωνία και θα πρέπει να απασχολήσουν τις αρμόδιες αρχές αλλά και τις ιατρικές εταιρείες της χώρας μας, αφού συσχετίζουν την ανεργία με το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Duke κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανεργία και μάλιστα οι απανωτές απώλειες μιας θέσης εργασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Για να είμαστε πιο ακριβείς, αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος παρουσιάζουν όσοι έχουν μείνει χωρίς δουλειά λόγω ανεργίας. Μάλιστα, σε εκείνους που είναι χωρίς εργασία λόγω απώλειας, ο συσσωρευμένος κίνδυνος που διατρέχουν σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να συγκριθεί με τον κίνδυνο που διατρέχει ένας χρόνιος καπνιστής ή ένας σοβαρά υπερτασικός. Κατά τη διάρκεια της μελέτης που κράτησε 18 χρόνια, οι επιστήμονες συσχέτισαν τις συνθήκες απασχόλησης και ανεργίας με την υγεία περίπου 13.500 ατόμων ηλικίας 51 έως 75 ετών. Ανά 2 χρόνια οι ειδικοί παρακολουθούσαν τους συμμετέχοντες και έβλεπαν πώς εξελισσόταν η ζωή τους αλλά και η υγεία τους. Στη διάρκεια αυτή δυστυχώς καταγράφηκαν περισσότερα από 1.061 εμφράγματα, κυρίως μεταξύ αυτών που έχαναν πιο συχνά τη δουλειά τους, λόγω απώλησης. Μάλιστα, η μελέτη έδειξε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για έμφραγμα εντοπίζεται κατά τον πρώτο χρόνο μετά την απώλεια της θέσης εργασίας, αύξηση η οποία αγγίζει το 27%. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου συμβαίνει σε βάση στεφανιαίας νόσου, θέλει δηλαδή ανάμεσα σε άλλα στενωμένες αρτηρίες. Το άγχος και το στρες είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι πυροδοτεί μηχανισμούς που όταν είναι συνεχώς εν δράση βλάπτουν αντί να προστατεύουν τον οργανισμό μας. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει και ένας άλλος λόγος που φαίνεται να συσχετίζεται σοβαρά με το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και αυτός δεν είναι άλλος από την ελλιπή πρόσβαση σε φάρμακα και στην περίθαλψη. Δυστυχώς πολλοί άνεργοι Έλληνες μένουν χωρίς επαρκή περίθαλψη και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών, ενώ γνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους, δεν διστάζουν να κόψουν σημαντικά φάρμακα μόνο και μόνο για να κάνουν οικονομία. Συν αυτό, ένας άνεργος αδιαφορεί για τη διατροφή του, καπνίζει περισσότερο και επιβαρύνεται μέρα με τη μέρα ο ψυχισμός του. Ένας αρκετά επικίνδυνος συνδυασμός, κυρίως για αυτούς που είναι ήδη καρδιοπαθείς. Ας κρατήσουμε αυτά τα ευρήματα κατά νου και ας σκεφτούμε όλοι μας, κυρίως εμείς που έχουμε ακόμη δουλειά, ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να σταθούμε με όποιον τρόπο εμείς μπορούμε δίπλα σε αυτούς που δεν έχουν. Ο Sky διαδίδει συχνά το μήνυμα πως σε αυτή την κρίση μόνο όλοι μαζί μπορούμε να βγούμε νικητές. Ας μην αφήσουμε την κρίση να απειλήσει τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Ας μην αφήσουμε την κρίση να απειλήσει την ίδια την υγεία μας. Γιατί η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα. Απολαύστε λοιπόν αυτά που σήμερα έχετε. Ίσως αυτά να είναι τα πιο σημαντικά. Να έχετε μία όμορφη Κυριακή. Ένας καταπληκτικός καιρός, μια πολύ όμορφη μέρα, γιορτάζουν και οι Κατερίνες και καταλαβαίνετε ότι η συνέχεια με το Σπύρο το Μάλι θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για σας, ώστε κατά το μεσημεράκι να μπορείτε να απολαύσετε τα υπόλοιπα της ημέρας. Έλα, Μάλα. Είναι πολύ καλό καιρό. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να δείξουμε ένα υπέροχο μέρος. Μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε ότι η λύση τελικά στο πρόβλημα της χώρας ίσως να είναι και ο τουρισμός. Θέλουμε να δείξουμε λίγα πλάνα από ένα υπέροχο μέρος, τα Τρίκαλα Κορινθίας. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε αυτή την περιοχή. Καλημέρα στον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη, τον Μάρκο. Και όλους όσους βρέθηκαν εκεί χθες και μας λένε, παιδιά, τιμήστε και τις περιοχές της περιφέρειας. Βεβαίως και το κάνουμε και με μεγάλη μας χαρά. Έτσι δεν είναι? Άμα δεν δείξει τη Σάμο την άλλη εβδομάδα, εγώ. Ωχ, κατάλαβα. Λοιπόν. Προς το παρόν, Τρίκαλα Κορινθίας, καλημέρα σε όλους όσους θα δείξει, σίγουρα. Είστε εκεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Σπύρος Μάλις με πολλές αποκαλύψεις. Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά. Να είστε καλά.